Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόραση. Θα περάσουμε αμέσως στα θέματά μας αναλυτικά. Σε αποχή 20 ημερών προχωρούν οι μηχανικοί του Δημοσίου και οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δημήτρη Πετρόπουλο, οι μηχανικοί του Δημοσίου διεκδικούν επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία τους. Ζητάμε στελέχωση, να φέρουν επιτέλους κόσμο. Λουκέτο βάζουν σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης οι μηχανικοί του Δημοσίου και οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης από τις 23 Ιανουαρίου έως και τις 13 Φεβρουαρίου σε μια προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στο εξώδικό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών τονίζει ότι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στους Δήμους απέτυχε. Η μετάβαση με τον Καλλικράτη των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τις νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή, με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα διοικητικής φύσεως, κυρίως της υποστελέχωσης, να έχουν διονγκωθεί. 10 χρόνια μετά τον Καλλικράτη μεταφέρθηκαν όλες οι πολεοδομίες στους Δήμους. Σωστά. Οι Δήμοι δεν είχαν τις προδιαγραφές για να τις δεχτούν. Μεταφέρθηκαν βιαίως οι υπάλληλοι. Υπήρχε μια υποχρέωση κάθε Δήμος να δημιουργήσει υπηρεσία δόμησης και σήμερα, 13 χρόνια μετά το 2010 για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, έχουμε από τους 320 τόσους Δήμους της χώρας μόνο οι μισοί να έχουν υπηρεσία δόμησης, 160 δηλαδή περίπου, και αυτοί οι οποίοι έχουν υπολειτουργούν. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, με στελέχωση, το πιο βασικό, τέτοιο είναι το προσωπικό, δεν είναι μόνο το προσωπικό, το πιο βασικό βέβαια είναι το προσωπικό. Δηλαδή, αν δείτε στο εξωδικό μας, αναφέρουμε αναλυτικά τα στοιχεία. Έχουμε δηλαδή από αυτές 160, 22 δεν έχουν καθόλου διπλωματούχο μηχανικό. Οι 28 έχουν μόλις έναν. Άλλες 28 έχουν μόνο δύο και 16 διαθέτουν τρεις. Δηλαδή, περίπου 100 από τις 160 τόσες ειδών που λειτουργούν, ένα ποσοστό δηλαδή της τάξης του 60%, το 65%, λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές του νόμου, που λέει ότι κάτι ελάχιστο μια υπηρεσία δόμησης πρέπει να έχει 5 μηχανικούς, έναν από κάθε βασική ειδικότητα. Έναν μηχανολόγο, έναν αρχιτέκτονα, έναν τοπογράφο, ένα πολιτικό μηχανικό και έναν χωροτάκτη, ο οποίος αν δεν υπάρχει μπορεί να αντικατασταθεί και πάλι ειδικότητα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δημήτρη Πετρόπουλο, οι μηχανικοί του Δημοσίου διεκδικούν επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, αυξήσει τις αποδοχές, αποσαφήνιση της κατάρτισης των υπηρεσιών, άμεσα νέες και επαρκή σε αριθμό προσλήψεις μηχανικών μέσω του ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων, καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκόμενων κλάδων, εξοπλισμό των υπηρεσιών δόμησης με σύγχρονα εργαλεία και μέσα για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία τους. Είναι μια ιστορία η οποία σέρνεται επί 13 ολόκληρα χρόνια, χωρίς καμία κυβέρνηση να συζητήσει σοβαρά το τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε. Αλλά θέλουμε να σέρνεται μια κατάσταση η οποία ταλαιπωρεί όχι μόνο τους μηχανικούς, τους υπαλλήλους των Δήμων, ταλαιπωρεί τους πολίτες, πρώτα και κύρια. Ταλαιπωρεί και τους συναδέλφους μας, τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία αν δεν κάτσουμε και σκύψουμε σοβαρά πάνω από το πρόβλημα, να δούμε σε ποιο επίπεδο διοικητικής ευθύνης πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες δόμησης, στην ολότητά τους, δηλαδή η έκδοση αδειών, ο έλεγχος αφαιρέτων, το τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού, γιατί δεν είναι μόνο οι άδειες οι πολεοδομίες, είναι ένα σύνολο λειτουργιών απαραίτητο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Και να δούμε σε ποιο επίπεδο πρέπει να λειτουργούν, πώς θα τις στελεχώσουμε, πώς θα δουλέψουν αυτά τα περίφημα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία υπάρχουν μεν, αλλά με προβλήματα και δυσλειτουργίες. Πώς θα κωδικοποιήσουμε την νομοθεσία έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Οι γιορτές πέρασαν και οι επιχειρηματίες κατέληξαν πως τελικά το ταμείο είναι μείον. Η εορταστική περίοδος, παρά το ότι χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, δυστυχώς δεν μπορεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταστηματαρχών Εστίασης, να καλύψει ούτε τα έξοδα του τρέχοντος μηνός, πόσο μάλλον τα συσσωρευμένα έξοδα των περασμένων μηνών. Τα λουκέτα είναι πρώτων πυλών, με τον κύριο Τσιλιακούδη να χαρακτηρίζει ήρωες όλους τους συναδέλφους του, αλλά και γενικότερα όλους όσοι ασχολούνται με το επιχειρήν στην Ελλάδα.
Με δυσκολία καταφέρουν να ανταπεξέλθουν τα καταστήματα εστίασης της πόλης των Σέρων, τα οποία μπορεί ναι μεν να πήραν μία ανάσα κατά την εορταστική περίοδο, αλλά από εκεί και μετά περνούν την εβδομάδα των παθών και ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά. Όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος ήθελε να εξυπηρετηθεί γκρίνιαζε σε εισαγωγικά για το ότι δεν τον εξυπηρετούσαμε άμεσα, δεν ευχαριστιόταν την έξοδό τους κτλ. Μέσα στην περίοδο των γιορτών. Όλος αυτός ο κόσμος εξαφανίστηκε από τη Δευτέρα. Είναι σαν να έπεσε μία βόμβα στην πόλη μας, έτσι. Και αν παρατηρήσατε την πρώτη Δευτέρα μετά τις γιορτές, πάρα πολλά καταστήματα του χώρου μας ήταν κλειστά. Και Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε είναι ένα έντονο φαινόμενο. Θα δούμε που θα καταλήξει. Υπήρχε πάλι μια κίνηση το τριήμερο. Θα δούμε, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Γιατί δεν είναι μόνο στο κομμάτι της εστίασης. Είναι και στο εμπορικό το κομμάτι. Η περίοδος των γιορτών δεν κατάφερε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Χαράλα Μποτσιλιακούδη, να βγάλει τα έξοδα ούτε του τρέχοντος μηνός. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που κάποτε λέγαμε ότι δουλεύουμε 15-20 ένα μήνα για να έχουμε να καλύψουμε τους επόμενους 3-4 μήνες, αυτό παιδιά το έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, υπήρχε μια κίνηση, η οποία όμως αυτή η κίνηση δεν είναι δυνατό να καλύψει όχι το επόμενο τρίμηνο, να καλύψει τον τρέχον μήνα. Έτσι, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Να σας μιλήσω μόνο για το ενεργειακό, το οποίο το βλέπετε στα σπίτια μας. Το βλέπετε στα σπίτια μας, στα σπίτια μας. Μόνο το ενεργειακό να μιλήσουμε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έξοδο πλέον για τα καταστήματά μας. Οι επιχειρηματίες του κλάδου προσπαθούν να κρατήσουν τα καταστήματά τους με νύχια και με δόντια, με τον κύριο Τσιλιακούδη να χαρακτηρίζει ήρωες όλους τους επιχειρηματίες εστίασης και όχι μόνο. Ότι ζορίζονται κάποιοι συνάδελφοι, ζορίζονται. Αυτό το οποίο το αν θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν ή ακόμα προσπαθούν να συντηρήσουν τα καταστήματά τους, έτσι, κάποιοι συνάδελφοι είναι ήρωες. Έτσι. Βασικά όσοι ασχολούνται με το επιχείρημα πλέον στην Ελλάδα είναι ήρωες, έτσι, όχι μόνο στο κομμάτι της εστίασης, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Είναι ηρωικό αυτό που κάνουμε, οι περισσότεροι για τις επιχειρήσεις μας. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν πρόβλημα πλέον. Βλέπετε ότι πριν από λίγες μέρες έκλεισε μια επιχείρηση εστίασης στην πόλη μας, πάρα πολλών ετών, έτσι, πετυχημένη στο κομμάτι, στο αντικείμενό της, και κανένας δεν βρέθηκε να αγοράσει αυτήν την επιχείρηση, που είχε έτοιμη πελατεία, που είχε έτοιμο κόσμο, έτοιμο το μαγαζί κτλ. Έτσι. Τώρα μην πάμε μακριά, περνάμε την Ερμού και ντρεπόμαστε για την κατάντια της Ερμού. Κάποτε για να βρούμε ένα κατάστημα στην Ερμού το μαθαίναμε από βραδύς, το κλείναμε από βραδύς και δεν καταλάβαινε κανένας πώς άλλαζε χέρι η ιδιοκτησία σε αυτό το κατάστημα. Και τώρα υπάρχουν 10 καταστήματα ξενικιαστά και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό δείχνει το που οδηγούμαστε, έτσι, σαν επιχειρήσεις. Η Ομοσπονδία Καταστημάτων Εστίασης έχει κάνει ήδη προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία ώστε να πάρθουν μέτρα που θα τους βοηθήσουν, με πρώτο και καλύτερο το κομμάτι του ενεργειακού κόστους, το οποίο και ζητούν να μειωθεί. Ενημερώσαμε τον κλάδο μας όσον αφορά ένα κομμάτι το ενεργειακό που έχουμε μια προσφορά για τις επιχειρήσεις μας. Το μελετάμε, θα δούμε. Τι προτείνετε εσείς? Μας έκαναν μια πρόταση για ένα χαμηλότερο κοστολόγιο όσον αφορά την ενέργεια. Έχουμε μια προσφορά. Από εκεί και πέρα έρχονται και άλλα πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Έτσι. Θα δούμε. Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Προσπαθούμε. Σίγουρα καθένας... Αυτά είναι σε δεύτερη φάση. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο τα δικά μας τα προβλήματα, έτσι, γιατί και ο κλάδος μας είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος. Ξαφνικά πρέπει να γίνουμε επιχειρηματίες. Οπότε αυτό πρέπει πρώτα να... Γιατί περισσότεροι συνάδελφοι θεωρούσαν ότι η εστίαση δεν είναι επιχείρηση. Ναι, αλλά πλέον έχουμε μπει σε ένα άλλο φάσμα, έτσι, που πλέον ανακαλύπτουμε ότι η εστίαση είναι και αυτή μια επιχείρηση. Πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εννοείται, γιατί ήταν παρεξηγημένος ο κλάδος, έτσι. Οπότε πρέπει πλέον τα καταστήματά μας να τα δούμε σαν μια επιχείρηση. Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις, σε κάποιες συναντήσεις
περιμένουμε τώρα και με το νέο έτος λίγο να χαλαρώσουμε, χαλαρώσαμε, να βρεθούμε με κάποιους συναδέλφους, να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Οπότε να δούμε τα επόμενα βήματά μας ποια θα είναι. Δύο νέες αλλαγές επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας στον αντικαπνιστικό νόμο, σφίγγοντας περισσότερο τον κλοιό γύρω από τους καπνιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο μπαίνουν καπνιστές αλλά και καταστηματάρχες. Οι τελευταίοι εκμεταλλευόμενοι τα παραθυράκια του νόμου αφήνουν ανεξέλεγκτο το κάπνισμα στους δήθεν υπαίθριους χώρους. Με αλλαγές στον αντικαπνιστικό νόμο και σφίγγοντας περισσότερο τον κλοιό γύρω από τους καπνιστές, έρχεται το Υπουργείο Υγείας να αλλάξει τα δεδομένα μέχρι σήμερα που ήθελαν τους καταστηματάρχες αλλά και τους καπνιστές, εκμεταλλευόμενοι τα παραθυράκια του νόμου, να αφήνουν ανεξέλεγκτο το κάπνισμα στους δήθεν υπαίθριους χώρους. Μας αφορά άμεσα και μάλιστα είναι ένα ακόμη πλήγμα για την εστίαση, ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα για την εστίαση, γιατί από ό,τι δεν ξέρω αν το μάθατε, εξετάζουν στους εξωτερικούς χώρους, εκεί που ο κόσμος από ό,τι βλέπετε κάθεται περισσότερο, πίνει τον καφέ του, πίνει το ποτό του, τρώει πολλές φορές, αλλά και αυτό θα κοπεί, δηλαδή δεν θα μπορεί ο κόσμος να καπνίζει στους εξωτερικούς χώρους, βέβαια όταν θα είναι καλυμμένοι έτσι με plexiglass, με διάφορες κατασκευές. Άδειο, τώρα όμως έτσι όπως το βλέπουμε από πίσω το δικό σας κατάστημα, ας πούμε εδώ που είμαστε... Πρέπει να είναι από δύο πλευρές ανοιχτό. Από δύο πλευρές να είναι ανοιχτό και δεν θα πρέπει να είναι κλειστό καθόλου. Έως τώρα υπήρχε έτσι ένα παραθυράκι, μπορούμε να πούμε. Ίσως κάποιοι εκμεταλλευόταν λίγο ένα το παραθυράκι που υπήρχε στον νόμο. Τι λίγο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε κάποια κράτη, σε κάποιες χώρες επιτρέπονται. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν επιτρέπονται. Στη γειτονική μας Βουλγαρία, αν πάμε, τα τσιγάρα, τα IQOS, ας πούμε, καπνίζουν. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σε εσωτερικούς χώρους. Εδώ πάντως δεν επιτρέπεται. Εδώ απαγορεύονται διαροπάλου. Ένα από τα σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της επικυρωποίησης του θεσμικού πλαισίου είναι και ο προσδιορισμός των καπνικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από το τελευταίο νόμο έως και σήμερα έχουν βγει πολλά νέα καπνικά προϊόντα και θα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιοριστεί ακριβώς τι ισχύει για το καθένα από αυτά. Τα κενά που έχουν δημιουργηθεί δυσκολεύουν τους ελέγχους και θολώνουν την εφαρμογή του νόμου. Αναφέρεται σε κάποια καπνικά προϊόντα. Ότι θα τα αφαιρέσουν και αυτά, γιατί ίσως κάποιοι νομίζουν, λένε δηλαδή ότι το IQOS ας πούμε επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται ούτε το IQOS. Οι φανατικοί καπνιστές πάντως θέλουν να απολαύσουν το ποτό και το τσιγάρο τους και δεν σκοπεύουν να κόψουν τη συνήθειά τους αυτή, ακόμη και αν χρειάζεται να βγαίνουν στο δρόμο με ήλιο ή βροχή. Θέλω να πιω το καφεδάκι μου, να καπνίσω το τσιγαράκι μου, να ξεκουραστώ, να περάσω το χρόνο μου, την ώρα μου, να είμαι μια χαρά. Άρα και έξω που είστε δεν σας πειράζει. Δεν με περάζει, όχι καθόλου. Δεν με περάζει ούτε έξω ούτε. Και μέσα να επιτρέπετε, θα πάω μέσα να καπνίσω. Μέσα δεν θα επιτρέπετε. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι, έξω. Ό,τι πει ο νόμος, ό,τι πει ο νόμος. Θα τηρούμε τους νόμους. Πάντως βλέπω ότι και όλοι οι καπνιστές έξω βγαίνουν. Έξω. Καλά κάνουν και εγώ για αυτό το λόγο βγαίνω έξω. Βέβαια, σύμφωνα με τον γραμματέα του Σωματείου Εστιατόρων κ. Κώστα Πασχαλίδη, οι καπνιστές θεωρούν εσφαλμένα πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν απαγορεύεται εντός των εσωτερικών χώρων, με αποτέλεσμα τα πρόστιμα να πέφτουν βροχή. Οι έλεγχοι μάλιστα έγιναν ακόμη και παραμονή. Μας έγινε μια συνήθεια, αλλά λίγο με τον κοροναϊό ψηλό το αφήσαμε, ξεχάστηκε μπορούμε να πούμε. Και λίγο που ο κόσμος το έχει γυρίσει και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, θεωρεί ο κόσμος ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στους ιστορικούς χώρους. Να πούμε φυσικά ότι γίνονται συνεχώς εντατικοί έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι συνεχώς ασταμάτητα από τα αρμόδια όργανα και από την αστυνομία και από την αρχή διαφάνειας. Και μάλιστα έγιναν και έλεγχοι και μέσα στις γιορτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μας έκανε και φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, 30 Δεκεμβρίου είχαμε έλεγχο το βράδυ, αργά. Είχαμε έλεγχο το παραμονή Θεοφάνεια. Είχαμε έλεγχο Κυριακές πρωί. Έχουν έρθει η αστυνομία, είχαν έλεγχο. Να πούμε ότι δεν έχουν σταματήσει οι έλεγχοι, τουλάχιστον εδώ στις Σέρρες. Πέφτουν και πρόστιμα. Και πολλά πρόστιμα έχουν πέσει, όχι τόσο στο κέντρο της πόλης, τόσο όσο στην περιφέρεια. Εσείς που είστε στο κέντρο της πόλης, μπορεί να είστε και πιο εύκολος στόχος, γιατί λένε ότι άμα κάνουμε μια πέρασια... Εμείς είμαστε ο πιο εύκολος στόχος για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γι' αυτό είμαστε και πιο προσεκτικοί, μπορεί όχι μόνο εμείς, όλα τα μαγαζιά στο κέντρο. Και πιο πολύ προσεκτικοί και πιο πολύ έτσι τυπικοί σε όλα. Οι επαγγελματίες του κλάδου των υγειονομικών καταστημάτων για να αποφύγουν τα απανωτά πρόστιμα κάνουν συνεχώς την αστυνομία. Αν και πολλές φορές κάτι αντίστοιχο κάνουν και οι ίδιοι οι θαμώνες, οι οποίοι βλέποντας ένα τσιγάρο να ανάβει, διαμαρτύρονται στον καπνιστή. Κάνουμε συνεχώς την αστυνομία, αλλά το καλό, σε εισαγωγικά βέβαια καλό, είναι ότι και κάποιοι πελάτες κάνουν τους αστυνομικούς. Δηλαδή, οι ίδιοι πελάτες λένε το διπλανό τους, οπ, κυρίως δεν καπνίζουμε ούτε ηλεκτρονικό τσιγάρο και από μόνοι τους κατευθείαν αποθούν τον καπνιστή. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ έρχεσαι σε δύσκολη θέση όταν πρέπει να το κάνεις. Στην πιο δύσκολη θέση ερχόμαστε εμείς, γιατί εμάς είναι σε εισαγωγικά ο πνεύμονας της επιχείρησης ο πελάτης. Και αν γινόμαστε εμείς κακοί με τον πελάτη, αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
Η κυβέρνηση πάντως έχει ως στόχο η νέα γενιά να μην καπνίζει καθόλου και λαμβάνει μέτρα προκειμένου να το πετύχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Να πούμε πάντως ότι η κυβέρνηση έχει βάλει ένα στόχο ότι μέχρι το 2025 με την κυρία γραμματέα του Υπουργείου Υγείας να δηλώνει ότι θα κάνει νέο κίνημα και θα λέει ότι θα είναι το New Generation No Smoking. Δηλαδή η νέα γενιά που έρχεται από πίσω να μην καπνίζει κανείς. Προσπαθεί να το πετύχει η κυβέρνηση και έχει βάλει ένα στοίχημα ότι το 2025 δεν θα καπνίζει κανείς. Υπερμεταδοτική είναι η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που έχει την ονομασία Kraken. Τα πρώτα κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης καταγράφηκαν και στο νομό Σερών, με τους γιατρούς να φοβούνται την έντονη εξάπλωση, χωρίς όμως να τρομοκρατούν τον κόσμο, καθώς τα συμπτώματα είναι ελαφρά και δεν διαρκούν πολλές ημέρες. Ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η νέα υποπαραλλαγή όμικρον, γνωστή και ως Kraken, καθώς θεωρείται τόσο μεταδοτική που ο κίνδυνος να μεταδοθεί είναι μεγάλος, ακόμη και σε αυτούς που ήδη έχουν μολυνθεί και είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Εκτός βέβαια αυτής της μετάλλαξης, ο κορονοϊός γενικότερα στο νομό Σερών έχει ανωδικές τάσεις. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και είναι επόμενο να έχουμε έτσι κρούσματα COVID και συνεχίζουν να υπάρχουν εβδομαδιαίως. Θεωρώ ότι τις 2-3 εβδομάδες τελευταίες έχουμε έτσι μια λίγο ανωδική τάση, τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών όσο και πανελλαδικά στα κρούσματα COVID. Και οι θάνατοι, αν δούμε πανελλαδικά, κινούνται γύρω στους 130-150 και οι διασωληνωμένοι κινούνται γύρω στους 120. Έχουμε δηλαδή και τα κρούσματα έχουμε μια έτσι τάση αύξησης μερικής, τόσο πανελλαδικά όσο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και αυτό είναι επόμενο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, κλείνονται, συγχωρητίζονται ο κόσμος, οπότε είναι επόμενο και το περιμένουμε και το αναμέναμε, όπως και τις άλλες λοιμώξεις, να έχουμε έτσι μια ανωδική τάση. Για τη νέα υποπαραλλαγή Kraken, αρκετοί επιστήμονες έχουν σπεύσει να εκφράσουν την ανησυχία τους, καθώς είναι τόσο μεταδοτική που όλοι κινδυνεύουν να κολλήσουν, ακόμη και αν έχουν ήδη μολυνθεί ή είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι μεταλλάξεις έχουν γίνει πάρα πολλές με τον COVID και θα συνεχίσουν να γίνονται. Για την καινούργια μετάλλαξη του Kraken, αναφέρουν ότι και υπάρχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, δηλαδή μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα. Αλλά η νοσηρότητα δεν δείχνει να είναι πιο βαριά. Δηλαδή, τα συμπτώματα και η κλινική εικόνα των ασθενών είναι παρόμοια με το COVID με τις άλλες μεταλλάξεις. Άρα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να ανησυχούμε. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται. Επειδή ο κόσμος εμβολιάστηκε σε μεγάλο βαθμό και πρόσφερε ανοσία το εμβόλιο, επειδή πολλοί κόσμος νόσησε, είναι επόμενο ότι ο COVID, για να επιβιώσει και ο ίδιος, γιατί αυτό προσπαθεί να επιβιώσει, θα μεταδίδεται πιο γρήγορα, θα έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα όπως γίνεται με τις μεταλλάξεις αυτές, αλλά θα πέφτει η νοσηρότητά του, η δυναμική του δηλαδή. Δεν θα νοσούν βαριά οι ασθενείς. Αυτό βολεύει και τον ίδιο τον ιό του COVID για να επιβιώσει και ο ίδιος. Είναι ένα είδος επιβίωση με τον άνθρωπο. Σταδιακά αυτό θα γίνει, θεωρώ ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια, και μετά θα μπούμε σε μια έτσι κανονικότητα το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ το επόμενο τουλάχιστον τρίμηνο, δίμηνο θα κινηθούν εκεί τα πράγματα. Θα συνεχίσουν να έχουμε θα ανεβαίνουν σκαμπανεβάσματα ο COVID, αλλά δεν νομίζω να έχουμε έτσι πολύ νοσηρότητα βαριά. Όλοι οι γιατροί εφιστούν την προσοχή κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες, πάντα το επιμένω και γιατί αν δούμε και οι θάνατοι που γίνονται εβδομαδιαίως, γύρω στα 130-150 άτομα, είναι ο μέσος όρος 85 ετών. Δηλαδή δείχνει ότι είναι ηλικιωμένοι πολύ. Άρα αυτό που θα πρέπει να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, το τονίζουμε και πάλι, δηλαδή άτομα που είναι άνω των 60 ετών. Αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, αυτοί καλό θα είναι να κινηθούν να καλύψουν όλες τις δόσεις του εμβολίου και την τέταρτη δόση και να τηρούν μέτρα προφύλαξης και οι συγγενείς να τους προφυλάσσουν, αλλά και οι ίδιοι να τηρούν τα μέτρα, μάσκες, πλήσιμο χεριών κτλ. Και να αποφεύγουν τον συγχρονισμό. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα αυτά κινδυνεύουν να νοσηλευτούν και να καταλήξουν. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ευπαθείς ομάδες που είναι. Το πέρασμά της από την χώρα μας και μάλιστα έντονα κάνει και ο ιός της γρήπης, ο οποίος έχει έντονα συμπτώματα τα οποία φεύγουν πολύ δύσκολα, καθώς ο ιός της γρήπης πρέπει να κάνει τον κύκλο του που διαρκεί περίπου μία εβδομάδα. Δείχνει ότι το στέλεχος που επικρατεί είναι το Ι3N2 από τον τύπο Α. Αυτό φαίνεται να επικρατεί σε μεγάλο βαθμό. Τα συμπτώματα σε πολλά άτομα που δεν έχουν έρθει σε επαφή συχνά με τον αντιγρυπτικό, είτε με το εμβόλιο είτε με την νόση, νοσούν με βαριά συμπτώματα. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που βλέπουν και σε παιδάκια πολλές φορές που διαρκεί ο πυρετός από 5 μέχρι 8 μέρες με πονόλαιμο, βήχα, διάφορες λίγο διάρρειες, συμπτώματα που επιμένουν. Και συνήθως ένα άλλο χαρακτηριστικό της γρήπης αυτής είναι ότι σε πολλά άτομα, ενώ κάνουν τα άτομα αυτά 3-4 μέρες πυρετό, σταματάει μια μέρα ο πυρετός, 1-2 μέρες και ξαναρχίζει πάλι 2-3 μέρες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό της γρήπης και πολλές φορές νομίζουν πολύ ότι γίνεται μια υποτροπή της νόσου ή μια
υποτροπιάζει, υπάρχει μια επιπλοκή από μικροβιακή λίμωξη, ενώ ο ιός της γρήπης το κάνει αυτό. Χρειάζεται ψυχραιμία, να εμβολιαστεί, καλό είναι ο κόσμος όσο προλαβαίνει για τον αντιγρυπικό, από εκεί και πέρα να είναι σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό του, να κατευθύνεται, αν χρειαστεί κάποια αγωγή να μπει άμεσα για να μην έτσι έχουμε αποτελέσματα πιο βαριά. Νέες θέσεις φορτοεκφόρτωσης δημιουργούνται από το Δήμο των Σερών, καθώς τα αιτήματα που φτάνουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι δεκάδες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Κωνσταντινάκη, πριν από οποιαδήποτε θετική απόφαση, προηγείται έλεγχος, όπου και διαπιστώνεται εάν και κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για δημιουργία τέτοιου χώρου. Επειδή οι χώροι φορτοεκφόρτωσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους οδηγούς ΙΧ για να σταθμεύσουν, πλέον σε όλα αυτά τα σημεία τοποθετούνται πινακίδες που απαγορεύουν τη στάθμευση. Στη δημιουργία νέων χώρων φορτοεκφόρτωσης προχωρά ο Δήμος των Σερών, καθώς τα αιτήματα που φτάνουν στο Δήμο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι δεκάδες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν η Επιτροπή λέει ναι σε ένα αίτημα, γίνεται πάντα κατόπιν ελέγχου, όπου και διαπιστώνεται πως υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία τέτοιου χώρου. Αυτό βέβαια σημαίνει πως σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούν να παρκάρουν τα οχήματα. Και επειδή οι χώροι φορτοεκφόρτωσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους οδηγούς ΙΧ αυτοκινήτων για να παρκάρουν, πλέον σε όλα αυτά τα σημεία τοποθετούνται πινακίδες που απαγορεύουν τη στάθμευση. Φορτοεκφόρτωση. Δημιουργούνται αυτές που πρέπει να δημιουργηθούν, εφόσον υπάρχει αίτημα και εφόσον το αίτημα αξιολογηθεί από την υπηρεσία, αλλά και ακόμη από μένα τον ίδιο. Όσα θέματα γίνονται τέτοια, πάω και τα βλέπω και προσωπικά. Λοιπόν, όταν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη, δημιουργείται η θέση φορτοεκφόρτωσης. Κατά συνέπεια, είναι μόνο για φορτοεκφόρτωση, δεν είναι για να σταθμεύει κανέναν αυτοκίνητο και τις ώρες λειτουργίας της αγοράς. Αυτό είναι τις ώρες λειτουργίας της αγοράς, δηλαδή να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Και μετά πάλι είναι πάλι για χώρους φορτοεκφόρτωσης, γιατί και το απόγευμα κάποιος μπορεί να θέλει να φορτοεκφορτώσει. Δεν θα γίνει χώρος στάθμευσης δηλαδή ενός άλλου αυτοκινήτου ή του μαγαζάτου από εκεί μπροστά. Πώς θα το ελέγξετε αυτό? Αυτό σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις που έχουμε πάρει, εκεί μπαίνει μια πινακίδα η οποία επιφέρει πρόστιμο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η πινακίδα η κατάλληλη και έτσι και η τροχέα δεν μπορούσε να επιβάλλει πρόστιμο, αλλά και η δημοτική αστυνομία. Τώρα μπαίνει η κατάλληλη πινακίδα, όταν θα το δει κάποιος αστυνομικός ή δημοτικός αστυνομικός, θα μπορεί να σταματήσει και να επιβάλλει ένα πρόστιμο. Φτάνει να μην φορτοεκφορτώνει εκείνη τη στιγμή κάποιος προϊόντα, τα οποία, γιατί οι προϊόντα δεν είναι απαραίτητα να φορτοεκφορτώνονται μονάχα από αγροτικά ή επαγγελματικά αυτοκίνητα. Μπορεί και εσείς που έχετε ένα ΙΧ να σταματήσετε εκεί, να είναι το σπίτι σας επάνω, να πάτε να πάρετε κάτω, να το φορτώσετε, να το βγάλετε. Πρέπει να έχει μια ευρύτητα πνεύματος ο αστυνομικός για να το δει και να αξιολογήσει την παράβαση που θα. Ακόμη και στους παλιούς χώρους φορτοεκφόρτωσης, ο Δήμος Σερών τοποθετεί πινακίδες απαγόρευσης παρκαρίσματος. Μπαίνουν οι πινακίδες τώρα. Ναι, και μάλιστα στις παλιές που δεν είχαν ή αν είχαν πινακίδα η οποία δεν ήταν η σωστή, αλλάζονται. Και θα αλλάξουν σε όλες τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Έχει ξεκινήσει να βάζετε κάπου. Βέβαια. Οι νέες θέσεις φορτοεκφόρτωσης που δημιουργούνται έχουν την πινακίδα η οποία δεν μπορεί να παρκάρει αυτοκίνητο πάνω στο χώρο αυτόν. Ο κύριος Δινάκης ξεκαθαρίζει πως οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης δημιουργούνται μόνο όπου υπάρχει ανάγκη και όχι όπου υπάρχει αίτημα. Γίνονται οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης, δίδονται πολύ πολύ φιδουλά και εφόσον δούμε ότι υπάρχει ανάλογη ανάγκη. Τώρα, η ανάγκη αυτή την κρίνει η υπηρεσία και εμείς. Τώρα είναι σαφέστατο ότι κάποιος που μπορεί να μην έχει συμφέροντα να πει δεν ήταν αναγκαία. Αλλά εμείς το κρίνουμε όσο μπορούμε με πιο σωστά κριτήρια. Ένα άλλο ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι το κομμάτι της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης αναπήρων. Και το πρόβλημα δεν υφίσταται για όλους. Όσοι έχουν μία θέση κάτω από το σπίτι τους με τον αριθμό της πινακίδας τους, αλλά για τις υπόλοιπες θέσεις που βρίσκονται σε κάθε τετράγωνο στο κέντρο της πόλης. Ο κύριος Δινάκης εξηγεί πώς ακριβώς επιλέγει η Δημοτική Αρχή να δημιουργήσει μία τέτοια θέση στάθμευσης. Εκτός από τις ειδικές θέσεις αναπήρων που είναι κάτω από το σπίτι του κάποιος που έχει με τον αριθμό αυτοκινήτου επάνω, δημιουργούνται και κάποιες θέσεις αναπήρων τετράγωνο να το πω, οι οποίες είναι γενικές θέσεις αναπήρων. Δηλαδή, ήρθε κάποιος, ξέρω εγώ, από το χωριό του και έχει αναπηρικό αυτοκίνητο να πρέπει να σταθμεύσει. Ένα είναι αυτό. Αυτές οι θέσεις βγαίνουν σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια και με το πόσο μακριά μπορεί να υπάρχει μια θέση στάθμευσης αμαία. Οι άλλες δε θέσεις, οι οποίες είναι με το νούμερο του αυτοκίνητου, εκείνες κρίνονται πολύ πολύ αυστηρά, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και εφόσον το δικαιούται, το παίρνει. Εκεί πάμε, έχουμε να κάνουμε με τον νόμο. Όταν ο νόμος σου λέει αυτό,
το θα κάνεις, εμείς δεν μπορούμε να πάμε κόντρα με τον νόμο. Τώρα, εκείνο που έχω να πω, επειδή ήρθαν και σε μένα πολλά ακούσματα τα οποία λέγανε δεν μπορούμε να παρκάρουμε, πιο πολλές είναι θέσεις αναπήρων, τι γίνεται εδώ, δεν μπορούμε να σταματήσουμε πουθενά. Και εγώ με έγγραφό μου στην υπηρεσία έκανα έγγραφο το οποίο λέει να μας αναφέρουν πόσες θέσεις στάθμευσης είναι αυτή. Έγινε, προχώρησε η δουλειά και σε έλεγχο που έχουμε κάνει δεν έχει βρεθεί, δεν έχει τελειώσει ο έλεγχος, καμία θέση η οποία να είναι άδικα δοσμένη. Δηλαδή τι θέλω να πω, είπα να σούμε κάποιος ότι εκείνος πέθανε παράδειγμα. Η θέση όμως, όχι, εκείνος μπορεί να πέθανε αλλά έχει από πίσω κάποιον άλλον, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ανάπηρος, ή υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία... Αλλά η αναπηρία δεν είναι και κληρονομική. Εντάξει, τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το έχω ψάξει, δεν είναι θέμα κληρονομιάς, είναι θέμα που μπορεί να είναι πολλά άτομα μαζί. Ο θάνατος του 20χρονου ποδοσφαιριστή στην Καρδίτσα έγινε τραγική αφορμή για την απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ότι θα πρέπει να υπάρχει απεινιδωτή σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ αναφέρει ότι σε όλα τα γήπεδα που είναι ιδιοκτησία των Δήμων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη απεινιδωτή ως προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους. Μετά την τραγωδία που σημειώθηκε με τον θάνατο του 20χρονου ποδοσφαιριστή στην Καρδίτσα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρχει απεινιδωτή σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ αναφέρει ότι σε όλα τα γήπεδα που είναι ιδιοκτησία των Δήμων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη απεινιδωτή ως προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους. Πρόκειται για μία απόφαση που πάρθηκε κατόπιν εορτής μετά τον άδικο χαμό του 20χρονου. Στο Δήμο Σερών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΑΚ Παγιάννη Γάτσιο, απεινιδωτές υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις και μάλιστα πρόσφατα δόθηκαν 6 σε αθλητικά σωματεία του Δήμου. Στο Δήμο των Σερών, εμείς εδώ και αρκετό καιρό έχουμε προχωρήσει στην διαδικασία αυτή των απεινιδωτών να προμηθευτούμε, όπως και να εκπαιδεύσουμε για τη χρήση των απεινιδωτών αλλά και στις πρώτες βοήθειες γενικότερα όλες τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις αλλά και σε άλλους χώρους ο Δήμος των Ζερών, όπως στις έδρες των πρώην Δήμων, Λευκώνα, Σκούταρη κτλ. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε ο Δήμος Σερών, ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού σε πολύ καλό επίπεδο αυτή την στιγμή, μετά και την προμήθεια των τελευταίων απεινιδωτών που δώσαμε στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, καθώς και εκεί όσα χωριά έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν καλυφθεί με απεινιδωτές, όπως υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος Γιώργος Στόικος. Μέσα από την κοινοφιλή επιχείρηση έχουν πάρει απεινιδωτές, έτσι ώστε σε κάθε χωριό να υπάρχει απεινιδωτής και για να μπορούν να παρέχονται όλες οι πρώτες εγγύησεις που χρειάζεται σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Mm-hmm. Έχουν καλυφθεί όλα σχεδόν τα χωριά σας από απεινιδωτές ή το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και νέα έτσι, παραλαβή από την κοινοφιλή επιχείρηση? Προς το παρόν, όσα χωριά έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν καλυφθεί με απεινιδωτές. Μάλιστα. Πάντως προκαλεί. Ναι. Ναι, για να μπορέσουμε να παρέχουμε όλα αυτά που πρέπει, ούτε έστω να ασφαλίζουμε την υγεία των παιδιών, των ποδοσφαιριστών. Γιατί συμβαίνουν πολλά απρόβλεπτα και όταν συμβεί ένα απρόβλεπτο, μετά όλοι τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα. Mm-hmm. Ενώ μέχρι τότε προσπαθούμε να. Με διάφορες τέτοιες να ξεπερνάμε κάποια πράγματα και να μην ακολουθούμε την νόμιμη διαδικασία. Όταν γίνει κάποιο ατύχημα, τότε όλοι τρέχουμε να βρούμε το ποιος ευθύνεται. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις των παραπάνω Δήμων είναι πλέον εξοπλισμένες με αυτό το πολύτιμο εργαλείο που μπορεί με την κατάλληλη χρήση να σώσει ζωές. Για να μην παρεξηγηθώ, τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται, γιατί έχουμε ναι, και βέβαια. Κάποια γήπεδα στα χωριά τα οποία δεν έχουν αθλητικά σωματεία εκεί και δεν είναι σε χρήση. Αλλά όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σερών, του οργανισμού που χρησιμοποιούνται, έχουν αυτή τη στιγμή απεινιδωτές και ανθρώπους τους οποίους θα γνωρίζουν να χρησιμοποιούν, εάν χρειαστεί, τους απεινιδωτές. Όπως σας είπα, μετά από εκπαίδευση, σεμινάρια που γίναν και από το Δήμο των Σερών αλλά και από την ΕΠΣΕ. Όλα τα γήπεδα είναι αδειοδοτημένα. Όλες οι ομάδες έχουν τα απαραίτητα, γιατί πέρα από τους απεινιδωτές, να ξέρετε κύριε Κόντα, ότι ο Δήμος δίνει και το φαρμακευτικό υλικό που χρειάζεται κάθε ομάδα, έτσι ώστε να έχει ένα φαρμακείο πλήρες και να μην του λείπει τίποτα.
Μια ημερίδα αφιερωμένη στα κοινωνικά δίκτυα και την ενημέρωση, κυρίως στον εφήμο, διοργάνωση Ελμέ Σερών και ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Σερών, με σκοπό τα παιδιά που καθημερινά βρίσκονται στον υπολογιστή και το κινητό τους να γνωρίζουν πώς να προστατευθούν από τους πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα, στόχος ημερίδας ήταν οι μαθητές να προβληματιστούν γύρω από το κομμάτι των πολλών πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία ημερίδα αφιερωμένη στα κοινωνικά δίκτυα και την ενημέρωση κυρίως των εφήβων διοργάνωσε η Ελμέ Σερών και ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής με σκοπό τα παιδιά που βγαίνουν καθημερινά και βρίσκονται σαν έναν υπολογιστή και στο κινητό τους να ξέρουν να προστατευτούν από τους κινδύνους. Το βλέπουμε έντονα. Πολλά δυνατά περιστατικά που σοκάρουν πλέον και στην ελληνική κοινωνία. Το περιστατικό του 15χρονου ήταν μια γροθιά στο στομάχι για μας. Περιστατικά ακόμα και στο Δήμο Σερών και στο Νομό Σερών που έχουν σχέση από την κακοποίηση, από το σέξτινγκ. Υπάρχουν σε κάθε κοινωνία, σε κάθε νομό, σε κάθε Δήμο. Έχουμε δηλαδή εδώ στο Νομό Σερών ή στο Δήμο Σερών τέτοιου είδους περιστατικά? Υπήρχαν παλιότερα τέτοια περιστατικά. Φυσικά τα είχε αναλάβει με πάρα πολύ σωστό τρόπο και η αστυνομία και η δευτεροβάθμια και η εισαγγελία ανηλίκων. Δεν πήραν έκθεση και καλώς δεν πήρανε. Αλλά σε όλες τις κοινωνίες πλέον με τα social υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Και αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε τη μεγάλη προσοχή στα παιδιά ότι τα social έχουν το φως, έχουν και το σκοτάδι. Οι αναφορές ήταν αρκετές σε ό,τι αφορά τα social media αλλά και το sexting, ενώ στην ημερίδα το παρόν έδωσε και η υποδιευθύντρια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, κυρία Στέλλα Πάτση. Όλοι εξήγησαν στα παιδιά το πώς μπορούν να προστατευτούν μέσα στο χάος του διαδικτύου, αλλά και πού μπορούν να απευθυνθούν όταν τους συμβεί κάτι κακό. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνομιλούν σε μεγάλες ψηφιακές κοινότητες και είναι λογικό να μην γνωρίζουν με ποιον συνομιλούν, ποιος είναι, τι ηλικία έχει και τι φυσικά επικινδυνότητα έχει ένα πρόσωπο. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίσουν τους κινδύνους, θα πρέπει να αντιληφθούν τη σοβαρότητα των κινδύνων και να προστατεύουν και τα ίδια τα παιδιά μόνα τους τον εαυτό τους, αλλά και φυσικά θα πρέπει να απευθυνθούν και στους κατάλληλους ανθρώπους, μαζί με τους γονείς. Η γνώση είναι δύναμη και αν τα παιδιά γνωρίζουν. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και είπαμε ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Όπως ακριβώς μαθαίνουμε πώς να κυκλοφορούμε στους δρόμους, στην κυκλοφοριακή αγωγή, έτσι ακριβώς και θα πρέπει να μάθουμε την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Σκοπός της ημερίδας αυτής ήταν, εκτός από το γεγονός της ενημέρωσης των παιδιών γύρω από τα σκοτεινά σημεία του διαδικτύου, οι μαθητές να προβληματιστούν λίγο γύρω από το κομμάτι των πολλών πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος της ημερίδας δεν είναι να πείσουμε τα παιδιά να απομακρυνθούν από το διαδίκτυο. Στόχος της ημερίδας είναι να πείσουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά με ασφάλεια, με κριτική ματιά, τόσο απέναντι σε αυτά τα ερεθίσματα τα οποία δέχονται, όσο και στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τα post που ανεβάζουν και ό,τι επιλέγουν να δείξουν σε αυτό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προβληματισμό, να δημιουργήσουμε κριτική σκέψη, να ανοίξουμε τη συζήτηση για το με ποιον ουσιαστικό και ωφέλιμο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιούμε το υπέροχο αυτό μέσο και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο ψηφιακός κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο πρόληψης πολύ συχνά ερχόμαστε έτσι σε επαφή με περιστατικά γονείς οι οποίοι αναφέρουν ότι τα παιδιά τους έχουν αναπτύξει ήδη προβληματική χρήση με το διαδίκτυο και αυτό αφορά στην υπερβολική κατανάλωση χρόνου σε σημείο που να παραμελούν άλλες κοινωνικές ή σχολικές δραστηριότητες. Η κυρία Καραγκιόζη αυτό που δηλώνει είναι πως οι τρόποι καλής συμπεριφοράς στη ζωή μας θα πρέπει να ισχύουν και στο διαδίκτυο, καθώς όπως υπογράμμισε, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μιλά άσχημα και να επιτίθεται σε οποιονδήποτε άλλο, ακόμη και μέσα από το ίντερνετ. Δεν μας επιτρέπεται κανείς και για κανέναν λόγο να συμπεριφερόμαστε με τρόπο ο οποίος μπορεί να προσβάλλει ή να φέρει σε δύσκολη θέση κάποιον. Είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε διαρκώς με τους μαθητές
και με τις δικές μας επισκέψεις σε σχολεία, γιατί πρέπει να σας πω ότι η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης πολλά χρόνια τώρα επισκέπτεται σχολικές μονάδες του νομού και συζητά με τους μικρούς μαθητές με βιωματικές δραστηριότητες για τα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου. Αυτό που θα ήθελα να πω στους γονείς είναι ότι θα πρέπει να παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά και στις συνήθειες των παιδιών τους. Αν για παράδειγμα παρατηρούν ότι κάτι έχει αλλάξει σε δραστηριότητες που έκαναν μέχρι τότε ή παραμιλούν τους φίλους ή περνούν πολύ περισσότερο χρόνο και ως απορροφημένοι από το ψηφιακό κόσμο, ίσως αυτό χρειάζεται να τους χτυπήσει ένα μικρό καμπανάκι. Και αυτό που θα τους έλεγα θα ήταν ότι η συζήτηση και η σχέση εμπιστοσύνης και ισοτιμίας που χτίζει ο γονέας με το παιδί είναι το μέγιστο δυνατό όπλο στη φαρέτρα των γονέων για να βοηθούν και να ενισχύουν τα παιδιά τους. Στην ημερίδα το παρόν έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τα παιδιά να είναι προσεκτικά και να μιλούν πάντα στους γονείς τους. Επίσης το παρόν έδωσε και αντιδήμαρχος παιδείας Γιάννης Δεσποτίδης, ο οποίος και υπογράμμισε πως παιδιά και έφηβοι είναι ευάλωτοι απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου. Και εκείνο που θέλω να σας πω είναι για το παραμικρό να ενημερώνετε τους γονείς σας και τους καθηγητές σας. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Δεν πρέπει να αφήνετε τίποτα που να σας μένει μέσα και να σας βασανίζει. Γι' αυτό, όπως είναι μεγάλη ενημέρωση πλέον και ελεύθερη από παντού σε οποιονδήποτε, αλλά πρέπει, όπως σας είπα, να είναι ασφαλής. Γι' αυτό προσοχή. Τα παιδιά, κυρίως οι έφηβοι, αλλά και οι νεότερες ηλικίες, γιατί το διαδίκτυο έχει διαχυθεί πλέον και σε χαμηλό ηλικιακό φάσμα, αποτελεί μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα, μπορεί να διανοίγει ορίζοντες, μπορεί να μας δίνει μια πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές παρενέργειες σε επίπεδο ψυχολογικό, αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας. Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη νοσούντων, αποσκλήνηση κατά πλάκας διοργανώνει ο Δήμος Ερών και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων. Στόχος των συμβουλευτικών συνεδριών είναι η ενημέρωση, η ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των νοσούντων αποσκλήρησης κατά πλάκας, καθώς και των φροντιστών συνοδών τους. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Ερών από εξειδικευμένο προσωπικό. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών, σε συνεργασία με το Σωματείο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκα Σερών, διοργανώνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των νοσούντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και των φροντιστών συνοδών τους. Σύλλογος έχει συσταθεί ήδη με έγκριση από το Πρωτοδικείο. Υπάρχει και το νεοσυσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από εκλογές. Ο Δήμος Σερών, σε συνεργασία λοιπόν με αυτόν τον Σύλλογο των Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, καλοί δημότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα πολλαπλής σκλήρυνσης, γιατί αυτός ο όρος είναι πλέον δόκιμος από την ιατρική κοινότητα, να τηλεφωνούν είτε στο 85661 στο Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, είτε απευθείας στο κινητό του Συλλόγου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερών, προκειμένου να ενταχθούν εντελώς δωρεάν σε ένα πλήρες πρόγραμμα, όχι μόνο ψυχολογικής υποστήριξης των νοσούντων, αλλά και ένταξής τους μετά από το δίμηνο που θα υπάρχει πρώτον το πρόγραμμα ψυχολογικής κατάρτισης και ένταξής τους και σε προγράμματα ασκήσεων με φυσίατρο, κινησιολογίας. Στόχος των συμβουλευτικών συνεδριών είναι η ενημέρωση, η ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των νοσούντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και των φροντιστών συνοδών τους. Η αποδοχή, η εξέταση και η διαχείριση των προβλημάτων, καθώς και των συναισθημάτων που προκαλούνται από την νόσο. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου από εξειδικευμένο προσωπικό. Θα υπάρχει ένα δίμηνο αρχικά με ψυχοεκπαίδευση που θα γίνει από εξειδικευμένα στελέχη, εξειδικευμένο προσωπικό των κέντρων κοινότητας, σε όλους όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν. Ξέρετε ότι κάποιος μόλις μαθαίνει ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, την πολλαπλή σκλήρυνση, νιώθει παγιδευμένος, νιώθει να εγκαταλείπει όλα τα όνειρά του, ανησυχεί για το τι θα συμβεί στη δεκαετία, την επόμενη, την πενταετία. Εκεί είναι ανθρώπινο. Κάθε ένας όμως αντιμετωπίζει διαφορετικά, αποδέχεται την νόσο και είναι διαφορετικός και ο τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση, χρειάζονται τεχνικές χαλάρωσης, χρειάζεται η στήριξη από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. Θα υπάρχουν συνεδρίες, οι οποίες είναι και ατομικές, γιατί πρέπει για τον κάθε έναν νοσούντα να δημιουργηθεί
το εξειδικευμένο θεραπευτικό πλάνο που του αρμόζει και ομαδικές και οικογενειακές συνεδρίες, γιατί ξέρετε είναι και οι φροντιστές αυτών των ατόμων, οι συνοδοί που και αυτοί χρειάζονται μια στήριξη και μια ανάλογη καθοδήγηση για το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα άτομα που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα υγείας. Για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή τόσο οι πάσχοντες όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους, καλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 085 661. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Σωματείο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκα Σερών στο τηλέφωνο 6945 041 869. Μπορούν να έχουν μια διαρκή στήριξη από τους ίδιους, από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, τα οποία, όπως σας είπα, έχουν εκπαιδευτεί για να διαχειριστούν και τα συγκεκριμένα περιστατικά. Με τις οικογένειες τι γίνεται, γιατί και οι οικογένειες θα χρειάζονται κάποια στήριξη. Έχετε μεριμνήσει γι' αυτό, μπορεί να γίνει κάτι και γι' αυτό? Βεβαίως, θα υπάρχουν και οικογενειακές συνεδρίες με γκρουπάκια. Όποια οικογένεια θέλει, ομαδικά όλα τα μέλη της θα έχουν εξατομικευμένη προσέγγιση ως μέλη της οικογένειας. Όλοι οι συνοδοί, ακόμα και οι φροντιστές τους. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο που είναι κατοίκον και δεν κινείται και έχει κάποιον φροντιστή, συνοδό, νοσηλευτή, κάποια γυναίκα που τον φροντίζει ή τι φροντίζει, ακόμα και αυτός θα μπορεί να ενταχθεί δωρεάν σε αυτό το πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, που προβλέπεται βροχερός από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις Σέρρες, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Καλό σας βράδυ.